Συνεχίζεται το μπαράζ συλλήψεων διακινητών σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στους νομούς Εύρου και Καβάλας από τις αρμόδιες διευθύνσεις με τη σύλληψη τριών διακινητών και διακινούμενων. Στην πρώτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό, Ορμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, σε συνεργασία με τους αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, συνέλαβαν έναν αλλοδαποδράστη, διότι σε έλεγχο πραγματοποίησαν σε γεωταχή φορτηγό αυτοκίνητο, διαπίστωσαν ότι μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμους μετανάστες, τους οποίους είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη. Στη δεύτερη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουλφλίου συνέλαβαν δράστη, διότι στον οικισμό Λευκύμης Εύρου επιχείρησε να διαφύγει εγκαταλείποντας το όχημα εν κινήσει, πλην όμως οι αστυνομικοί το συνέλαβαν. Εκεί διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 8 μη νόμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλας, αστυνομικοί του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Καβάλας πραγματοποίησαν σήμαστάσεις σε αλλοδαπό οδηγό για ταχύ επιβατικού αυτοκινήτου. Πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του. Ακολούθησε καταδίωξη, όπου συνελήφθη ο διακινητής και οι 4 μη νόμοι μετανάστες.